Κύριε Υπουργέ, για μας που βιώνουμε τις συνθήκες στη Μόρια, στα νησιά, για όσους παρακολουθούν και γνωρίζουν και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, η εξελίξη των προηγούμενων ημερών ήταν κάτι που μπορούσε πολύ εύκολα να προβλεφθεί. Όσοι παρακολουθούσαν να διαμορφώνεται συνέχεια ένα όλο και πιο εκρηκτικό μείγμα χιλιάδων ανθρώπων που παρέμεναν παρά τα όσα ισχυρίζεστε για την σημαντική αποσυμφόρηση όταν μιλάμε για 13.000 ανθρώπους αφημένους κυριολεκτικά στη μοίρα τους σε συνθήκες υγειονομικής βόμβας πολύ πριν από την πανδημία. Είναι αστείο και να μιλάμε για μέτρα και συνθήκες αποσυμφόρησης και ταυτόχρονα τους κατοίκους να έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια τους από το βάρος που σηκώνουν, ιδιαίτερα τους κατοίκους των γύρω περιοχών, να βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα που φαινόταν και ήταν, αν θέλετε, και αξιοπερίεργο πως δεν είχε εκραγεί πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι που κάνει τις ευθύνες σας πολύ μεγαλύτερες. Κατ' επανάληψη σε αυτήν εδώ την αίθουσα σας επισημαίναμε τον κίνδυνο που θα δημιουργηθεί για ανεξέλεγκτες και εκρηκτικές συνθήκες, που θα μπορούσε να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες και εκρηκτικές συνθήκες αν εμφανιζόταν ένα κρούσμα στη Μόρια ή και στα άλλα κήτη των νησιών, όπου παρέμεναν σε αυτές τις συνθήκες, όταν μάλιστα στη Λέσβο είχε σημάνει συναγερμός και τηρούνταν πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, ο μόνος χώρος που παρέμενε σε υπερπλήρη συνωστισμό ήταν το κήτη της Μόριας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βέβαια και με κινδύνους τόσο για τη ζωή των ίδιων των ανθρώπων, των εργαζομένων στο κήτη και τη δημόσια υγεία συνολικά για τους κατοίκους των νησιών. Σε όλες αυτές τις επισημάνσεις και τον κίνδυνο και τα αιτήματα που σας καταθέταμε και εμείς όσο και οι φορείς των νησιών, με έπαρση απαντούσατε ότι όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, ελέγχεται τα πάντα με απόλυτη με ακρίβεια. Παρόλα αυτά, ούτε ουσιαστικά μέτρα πήρατε για τον απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων, ούτε και βέβαια ακούσατε και αιτήματα και του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλων φορέων για να πώς θα μπορούσαν να περιοριστούν, να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε συνθήκες πανδημίας. Ακόμα και ο τρόπος αποσυμφόρησης που παρουσιάζεται εδώ ήταν το ίδιο επικίνδυνος όταν όσους ανθρώπους μεταφέρθηκαν παρατημένοι στην πλατεία Βικτωρίας χωρίς καμία πρόνοια για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους και με τα αποτελέσματα και πολλοί από αυτούς, όπως ήταν και το περιστατικό με τον Σωμόλο, ο οποίος για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει τα αφημί και να μπορέσει να πάρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έπρεπε να επιστρέψει στην πόλη της Μυτιλίνης, δημιουργήθηκαν τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν. Εμπριστική λοιπόν είναι η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, εμπριστική είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζει τον εγκλωβισμό στα νησιά. Και πραγματικά μας προκαλεί ερωτηματικά στους κατοίκους των νησιών για ποιο λόγο και μετά από όλες αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις επιμένει η κυβέρνηση να διεκδικεί την επαναφορά σε ισχύ και μάλλον τη συνέχιση της εφαρμογής της απαράδεκτης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, μια συμφωνία που δημιούργησε τις βαρύτατες συνέπειες για τα νησιά μας και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, αν θέλετε, και σε μια περίοδο κλιμακούμενης ένταση στο Αιγαίο. Μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέγει μια τέτοια συμφωνία, γιατί με κάθε τρόπο προσπαθεί, παρά τα δακρύβρεχτα λόγια, να κρατάει μακριά από την πόρτα της τους πρόσφυγες και μετανάστες που επιλέγει να αποθηκεύει στη χώρα μας. Μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί βολεύει την τουρκική αστική τάξη να συνεχίζεται αυτή η συμφωνία για να μπορεί να πέσει παιχνίδι όλα αυτά που περιγράφεται ως εργαλεία στα όπλα της τουρκικής κυβέρνησης. Τα τροφοδοτείτε με το γεγονός ότι επιλέγετε να επιμένετε να συνεχίζετε η εφαρμογή της συνθήκης αυτής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όμως γιατί επιμένει η σημερινή κυβέρνηση, όπως έκανε και η προηγούμενη, βλέποντας τις συνέπειες που βαραίνουν τα νησιά, να λέτε ότι θα γίνουν κλειστές δομές στα νησιά, ότι θα παραμένει ο χώρος εγκλωβισμού τα νησιά. Και βέβαια είναι λίγο άχαρο, επειδή το παρακολουθήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, αυτό το παιχνίδι που γίνεται και της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος άνοιξε το κιτ, ποιος το μονιμοποίησε, ποιος το μεγάλωσε.
γνωρίζουν οι κάτοικοι των νησιών ότι οι ευθύνες είναι και στις δύο κυβερνήσεις για την επιλογή να μετατραπεί η Μόρια στο hot spot και την ίδια ευθύνη έχει και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση που επιλέγει να συνεχίζει, όχι λέτε τέλειωσε η Μόρια, αλλά διαμορφώνεται ένα νέο παρεμφερές κολαστήριο. Ποιος σας λέει ότι οι συνθήκες, μια πόλη 12.000 που στείνεται με σκηνές πάνω από τη θάλασσα στο μάτι του Βοριά θα έχει καλύτερες συνθήκες από ό,τι είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια η Μόρια. Πραγματικά απορούμε και μάλιστα αξιοποιήσατε με περίσσιο θράσος την εκρηκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα νησιά και την οποία ήταν σαν να την περιμένατε να γίνει, για να δικαιολογήσετε, να παρουσιάσετε ως δικαιωμένοι το σχεδιασμό που είχατε για τη δημιουργία των κλειστών κέντρων και απορούμε. Με ποια λογική λέει ότι αν παρέμεναν 10, 12, 15, 20 χιλιάδες εγκλωβισμένοι πρόσφυγες σε ένα κλειστό ασφυκτικό κέντρο, τέτοιες εκρηκτικές αντιδράσεις, τέτοιες συνθήκες δεν θα υπήρχαν, δεν θα ήταν καθημερινό τέτοιου κέντρου. Ποιες θα ήταν άραγε οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς σε ένα περίκλειστο κέντρο μέσα στο δάσος της Λέσβου? Θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε τις απαντήσεις αυτές πριν επιλέξετε ακόμη μια φορά να δείχνετε ως ενόχους τους κατοίκους των νησιών που δίκαια διεκδικούν το μόνο αίτημα που πραγματικά θα απαλλάξει και αυτούς τους ανθρώπους σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και τα πολύπαθα νησιά. Αυτό που πραγματικά δηλαδή θα έπρεπε να εκδηλωθεί ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ευρώπης, όχι να έρχονται οι αξιωματούχοι με υπερπτήσεις για να βλέπουν την αθλειότητα που δημιούργησε η πολιτική τους στο νησί. Το έχουν κάνει κατ' επανάληψη να έρθουν να δούνε και να μας πούνε δακρύβρεκτα λόγια και η απάντησή τους είναι να στέλνουν νέες σκηνές για να δημιουργηθεί η δομή στη Λέσβο, να ελέγχουν, να επιτηρούν τον τρόπο που διατηρείται και παραμένει ο εγκλωβισμός και όχι να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τα αιτήματα ασύλου στις χώρες που πραγματικά επιθυμούν να πάνε, εκεί να εξεταστούν και να μοιραστούν και να σηκώσουν και το βάρος οι χώρες αυτές που έχουν μεγάλη συμμετοχή στη δημιουργία, αν θέλετε, και του προβλήματος. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μην μεταφέρει, αν θέλετε, να μην δείχνει την πυγμή της προς τα εκεί που πρέπει να τη δείξει, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διεκδικήσει τώρα να σταματήσει ο εγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά, που έχει πολλαπλούς κινδύνους που γνωρίζετε πολύ καλά και τους βλέπουμε συνεχώς να εξελίσσονται. Κυρία Κομνηνάκα, θα παρακαλούσα και κλείνω με αυτό. Να ζητήσει την μεταφορά αυτών των ανθρώπων με ασφαλή τρόπο στις χώρες που επιθυμούν να καταθέσουν τα αιτήματα ασύλου και βέβαια επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας που συνεχίζεται να το αρνείστε ότι η υποχρέωση και της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι να μεταβαίνει εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, εκεί που είναι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες και από το έδαφος της Τουρκίας, αν θέλουν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα, να εξετάζουν εκεί τα αιτήματα ασύλου για τις χώρες που οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν και να μεταβαίνουν με ασφαλή τρόπο σε αυτές.